μιας καθημερινής μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης στην κεντρική εξουσία, για ανακούφιση των εργαζομένων στις πόλεις και τα χωριά, για να εμποδίσουμε καλύτερα και αποφασιστικότερα μέτρα αντιλαϊκά, για να ανοίξουμε το δρόμο του φωτεινού μας μέλλοντος, για μια νέα κοινωνική οργάνωση της οικονομίας, της παραγωγής, των υπηρεσιών. Και στην κεντρική Μακεδονία να βγούμε με μεγάλες επιτυχίες στην περιφέρεια, με νέο περιφερειάρχη, τον 38χρονο πολιτικό μηχανικό Σωτήρη Αβραμόπουλο. Αλλά και στους δήμους, με πρώτο απ' όλους τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με υποψήφιο δήμαρχο τον γνωστό αγωνιστή και μέχρι σήμερα ευρωβουλευτή Σωτήρη Ζαλιανόπουλο. Βλέπετε, παρότι λέμε ότι εμείς δεν κοιτάμε σε Σωτήρης, πέσαμε σε δυο Σωτήρες, σε δυο Σωτήριδες στη Θεσσαλονίκη, στη κεντρική Μακεδονία, μαζί με όλους εσάς, μαζί με όλους εμάς, με τον λαό της Θεσσαλονίκης, θα δώσουμε μια μεγάλη νίκη στα ψηφοδέλτια, στους συνδυασμούς που στηρίζει το ΚΚΕ.